Τώρα ή επειδή είναι καλοκαίρι, δεν ξέρω τι ωραία βεργίνα. Τραβιέται. Την πήρα. Τι ξέχασες. Πετσέτα, πώς σκέφτεσαι τώρα είσαι και παίρνεις και πετσέτα. Βάζω γιατί στάζει πάνω. Τι δεν πήρα τώρα εγώ. Τι. Μαχαίρι. Ντοματίνια τα σπάνε. Τα σπάνε. Είδες τέτοιο, την εβδομάδα. Μπάσκετ παίζεις. Την εβδομάδα. Μπάσκετ παίζεις. Είδα και ποδόσφαιρο. Τώρα έχει ποδόσφαιρο συνέχεια, κάθε μέρα. Το μπάσκετ για το πλάκο. Το είδα και το μπάσκετ. Παναθηναϊκός θα κάνει τρεις νίκες συνεχόμενες. Ειδικά στην αρχή που ξεκίνησε ο αγώνας ήταν 11-2. Το είδα και εγώ. Ωραία, πού σου. Θα τους ξεσκίσουν άμα πάνε έτσι. Να δείξαν χαρακτήρα, βασικά δείξαν χαρακτήρα από τον 2-0. Να. Ο Σλούκας, τι παιχτάρα, 29 πόντους έχω δει. Πάνω στην Αλκού. Τι παιχτάρα. Είναι καλός παίκτης τελικά, ναι. Αν και βλέπω Διαμαντίδη μου θυμίζει. Αυτή η σεζόν είναι τελευταία του καλύτερη όσο κάνει. Του Σλούκα. Δεν βλέπω να έχει την ίδια απόδοση από τον χρόνο. Και το Ρονάλντο στα 39 του. Πάντως ωραίο ματσάκι. Από τον Ολυμπιακό Παπα-Νικολάου ήταν ωραίος. Όλοι καλύτερα. Πήγε ξεσκυσκή. Άμα δεν ήταν ο Παπα-Νικολάου με τα τρίποντα. Πολύ καλή. Τα έχει χάσει με διαφορά ο Ολυμπιακός. Του άνοιξε ο πάτος, να πούμε. Είχε και καλούς παίκτες και άδικους παίκτες. Στην αρχή ήταν άδικος ο Παναθηναϊκός. Δεν μπορούσε να βάλει καλάθι. Και αυτό πήγε ο Ολυμπιακός 1-12. Και αν σ' αγάπης Παναθηναϊκού, εκείνος με τα μαλλιά, και εκείνος δυνατό παιδί. Ο ψηλός. Όχι. Ο κοντός. Κοντός. Με τα μαλλιά. Ναι. Ωραία. Ωραία, λέω, χρήμα γίνονται. Η Γερμανία ξεσκίστηκε το πρώτο αγώνα, τη Σκωτία. Τη γονάτισε. Η Γερμανία, πολύ μαλάκες είναι. Θυμάσαι ένα πολύ παλιό μάτς που είχαν βάλει 7 γκολ στη Βραζιλία. Δεν σταματάνε οι κουπάλες. Η Γερμανία, η πιο άτυχη ήταν η Μπάγερ, 7 ήττες. Βέβαια, μιλάμε για το τώρα, το Euro ξεκίνησε, θα πεις χαμπάρι. Πήρα από εδώ πέρα.
Leverkusen, Heidegger μάτς. Euro και δεν είμαστε μέσα εμείς οι Έλληνες, δηλαδή πόσα ξεφύλλα. Τι να κάνουν οι Έλληνες για κλάματα οι Έλληνες. Ναι. Άντε να πεις στο παγκόσμιο. Άντε να πεις, άντε. Αλλά στο Euro και να μείνεις μέσα, ρε. Και από τους Έλληνες, στο μπάσκετ, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός, αυτοί οι δύο αξίζουν. Γιατί τι ήθελες να γίνεται Final Four, να πούμε τέσσερις ελληνικές ομάδες, έλεγες. Είναι να σκοτώνω εδώ, όχι δύο ομάδες μόνο συνέχεια. Όπως ο Ολυμπιακός δεν περίμενε να χάσει από 2-0 και μας έχασε. Παναθηναϊκός είναι ομάδα που δεν το βάζει κάτω, όσο και να είναι το γυρίζει το παιχνίδι. Είχα να δω ολόκληρο αγώνα χρόνια. Παναθηναϊκός το παιχνίδι το γυρίζει, δεν το βάζει κάτω. Το μπάσκετ έχει γίνει ολόκληρη επιστήμη. Άκλα. Και το ποδόσφαιρο γέλει. Και μέσα είναι, ναι, ναι. Και μέσα είναι σαν ρομποτάκια όλοι. Πού τις βρίσκουν τόσες αντοχές, δεν μπορώ να καταλάβω. Σκυλιά είναι. Μιλάμε ότι κάνουν κάτι ανοίγματα, κάτι δεξίματα που είναι κλάσματα δευτερολέπτο. Ναι, ναι. Αυτή είναι σαν ρομπότ. Δεν μπορώ να καταλάβω. Και μπορώ να καταλάβω τις αντοχές. Δεν ήταν παλιά έτσι. Μεγάλη ανάγκη και τέτοια. Αργό στο βήτα. Ναι. Και άμα ήταν, γι' αυτό ξεχώρισε ο Γκάλης. Ήταν το μόνο ρομπότ τότε εκείνη της εποχής. Οι άλλοι μέχρι να πάρουν χαμπάρι, αλλά το είχαν φάει κόλσο. Τότε που παλιά η Γιουγκοσλάβη ήταν ακόμα. Καλά, η Γιουγκοσλάβη με Πέτροβιτς. Και όσο σκοτώθηκε στη Γερμανία, ζω ένα Πέτρο, το αστέρι. Δεν πιάνω τον εκείνος παίκτης. Εκείνος έκανε και καριέρα στο NBA. Ναι, δεν πιάνω τον εκείνος. Είναι μερικά άτομα που στο ποδόσφαιρο, στον μπάγκα, όπως Μάικλ Τζόρνταν. Τέλμα, άφησε όνομα, άφησε την εποχή τελείως. Δεν ήταν αυγητή ως παίκτης. Οι Αμερικάνοι, καλά είναι και τεράστια Ήπειρος τώρα, θα να μην λέμε μαλακής. Ναι. Αν πάντα βγάζουν. Βγάλανε τον Κόμπι Μπράιαν, τον Λεμπρόν Τζέιμς, τον Λεμπρόν Τζέιμς. Ωραία πατάτα, ναι, γιατί. Με χαρά. Δεν ξέρω, επειδή δεν μ' άρεσε. Ελλάδες πιο πολύ, που έφερες πιο πολύ μ' άρεσε. Και εσύ μου λέω, και εσύ, και λέει, άντσι πολλά, και λέει, όχι, βάλε. Τι θα και το είπε, με ήπια. Δεν είναι με αυτές τις ζέσεις τίποτα. Δεν κάνω. Για ποτά. Δροσερό νεράκι. Ωραία. Κάπου απέ. Στην στέλνια. Για σκληρά παιδά.
Α, και μια μπυρίτσα, βεργίνα. Το χειμώνα, το κονιάκ τραβιέται. Τώρα ποιες κονιάκ θα γίνεις πύραυλος τώρα. Μια δροσερή μπυρίτσα είναι ό,τι πρέπει. Δύο πλησιώσεις, 18 ευρώ έχουνε. Δεκαστά ευρώ πως έχουνε. Όταν άνοιξε το χαρτί, έγραφε μοσχάρι. Τι μοσχάρι, το άγω. Δύο πλησιώσεις, αυτές είναι για φούρνο, λέω. Προχθές έβγαλα εκείνα τα καλοψυγμένα, τα βακαλάζουν που τα κάνουν ψαρόσπα. Ναι. Τα ψιλοέβραστα σκέτα, μόνο ένα κρεμμύδι μέσα μόνο. Τα έβγαλα σε ένα πιάτο. Αλατάκι, πιπεράκι, λεμόνι, ελαιόραδο. Και έφαγα έτσι. Μια χαρά μπόμπα. Ορίστε, ήρθα και το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι είναι για αυτούς που τα έχουν τελείως έτσι. Τα αυτοί που πλέον αυσιδερόχα και ειδικοί με τα αυτοκίνητα πάνε, έλα μην πας καθόλου. Μην πας καθόλου. Κάνε τόσα χιλιόμετρα τώρα για να πας 100 και 100 να γυρίζεις 200 χιλιά και να γυρίζεις την ίδια μέρα, μην πας καθόλου. Μου φαίνεται Θεσσαλονίκη είναι. Πού? Άλλο σε καμιά ταράτσα πάνω, δεν ξέρω. Με μια μεγάλη πισίνα, δεν ξέρω που είναι. Κάλμα λέγεται. Ξενοδοχείο. Κάλμα. Ένα μπαράκι με πισίνα. Οι διακοπές στοιχίζουν, δεν είναι διακοπές. Μπράβο με ζεδάκι. Πέφτει γεμάτη, ναι. Δεν ρουφάς, ρούχα. Νιωράκι, μπυρίτσα. Να βάλω μια λίπη, πιο κρύα. Σωστά σκέφτηκες. Ναι. Σωστά σκέφτηκες. Τώρα ή επειδή είναι καλοκαίρι, δεν ξέρω τι ωραία βεργίνα. Τραβιέται. Την πύρα πρέπει να την αφήνεις να κάνει αφρό, το ξέρεις. Ναι. Κανονικά έτσι είναι. Μα πνίγεσαι μετά. Ναι, ναι. Μπομπα.
καλοκαίρι της Ελλάδος. Ο Έλληνας με το μαροκάμαρο θέλει να πάει στη θάλασσα, θέλει κομπρέλα, θέλει ξαπλώστες. Πού είναι τα παλιά τα χρόνια. Βέρα, μάλλον για τα παλιά τα χρόνια, για τα περάκια. Ναι, γιατί, κάτω από, μια, από ένα δέντρο, την κουρελού, τα περάκια, τα κεφτεδάκια, τη σαλάτα, πού είναι αυτά. Το χολοδιέ. Μπράβο, ναι. Ναι, δεν σε χάλασε, ναι, οι επιβάτες που πήγαμε στις απόστα. Μια παγωμένη, μια παγωμένη, άσχημα ήταν. Μια φορά, όχι συνέχεια. Α. Ξανθιά, ωραία. Είπε στην Αθήνα σε κάποιε οργανωμένε παραλίε. Τι. Σα πρόσθεσα μου μπρέλατε καφέ για 2 άτομα, λέει 30 ευρώ. Λέει. Καλά. Αχ, ωραία μπερίτσα.